Κρατώντας πανό και κεριά στα χέρια, δεκάδες πολίτες του Βόλου παρευρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Νικολάου για να αποτίσουν φόρο τιμή στις 57 ψυχές που έφυγαν άδικα ένα χρόνο πριν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Αρχικά ήταν άγνωστο ποιος απευθύνε το κάλεσμα, το οποίο έγινε μέσω των social media. Ωστόσο, βολιώτες κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου για να συμμετάσχουν στη σιωπηλή διαμαρτυρία στη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ο κόσμος ήρθε γιατί ο κόσμος ένιωσε ότι είναι κάτι αυθεντικό γνήσιο, χωρίς κόμματα, χωρίς αποκόμματα, μόνο για την ψυχή των παιδιών, μόνο για να ψηφθούμε για τον Ιάσον Γεράσιμο, τον Βολιώτη μας, που είναι ένα χρόνο σε κόμμα, και για τα παιδάκια που δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη από το μάτι. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει επιτέλους τιμωρία για τους ενόχους που έχουν οδηγήσει την πατρίδα μας συνέχεια στο να χύνει αίμα. Με τρεμάμενη φωνή, ο μαθητής της Τρίτης Λυκείου, Γιώργος Ιωάννου, δηλώνει ότι είναι ακόμα συγκλονισμένος από το τραγικό δυστύχημα. Ήρθα εδώ πέρα για να δώσω έναν φόρο τιμή στα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένος με αυτά που γίνονται. Θεωρώ ότι, παρότι πιστεύω στον Θεό και πάρα πολύ ένθερμα μάλιστα, πιστεύω ότι σε μια τόσο μεγάλη απώλεια όπου η χώρα μας θρυνεί, συγγνώμη, και η χώρα μας πενθεί με τον χειρότερο τρόπο, είναι τουλάχιστον, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση για να κατανοήσουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Ο κύριος Αναστασίου, που απίφθινε το κάλεσμα μέσω των κοινωνικών δικτύων, κάλεσε τον κόσμο να τηρήσει ενός λεπτού σιγή για τους 57 νεκρούς των Ντεμπών, ενώ στη συνέχεια όλοι μαζί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τον Άναυρο.